Θετικός καταγράφεται ο απολογισμός για τον κλάδο της εστίασης στον ομό Μαγνησίας για το τρίμερο της Πρωτομαγιάς και σχετικές δηλώσεις παραχώρησε στον Άστρα ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κ. Στεφάνου. Τα μηνύματα πάντως είναι πολλά και από πλευράς των καταστηματαρχών της εστίασης το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι διανύσαμε ακόμη ένα καλό έτσι τρίμερο. Μπορεί να μην ήταν τόσο δυνατό σαν και προηγούμενο όσον αφορά την προσέλευση ξένου κόσμου εκτός Μαγνησίας από την υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω όμως σε κάποια σημεία του πηλίου η πληρότητα ήταν σχεδόν 100%, ίσως και λίγο παρακάτω. Υπήρχε μια μεγάλη κίνηση μέσα στην πόλη από το Σάββατο κυρίως και μετά, γιατί ήταν το τρίμερο της Πρωτομαγιάς αυτή τη φορά. Και δεν το συζητάμε, την Δευτέρα της Πρωτομαγιάς νομίζω ότι όλος ο κόσμος βγήκε έξω τόσο πολύ και ιδιαίτερα γιατί ο καιρός ήταν και πολύ καλός, σχετικά καλός, προς τα παραθαλάσσια έτσι μέρη του Πηλίου, είτε νοτίου από πίσω είτε μέχρι και την Μιλίνα Αργαλαστή, γιατί όχι. Έγινε ένας χαμός βέβαια και μια κυκλοφοριακή συμφόρηση με όλη τη σημασία της λέξης, μια μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτή την ψυχαγωγία, χρειάζεται να βγει έξω, χρειάζεται έτσι λίγο να φτιάξει την ψυχολογία του, γιατί τα προβλήματα είναι καθημερινά, παραμένουν. Και αυτό που έχουμε τώρα έτσι μπροστά μας είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θυμίζω την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, που νομίζω από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος και ελπίζουμε φέτος το 2023 το καλοκαίρι να είναι έστω λίγο καλύτερο από το περσινό και να πάνε όλα καλά, ώστε να μπορέσουμε και εμείς, εστίαση και ψυχαγωγία, να λύσουμε κάποιες από τις υποχρεώσεις μας. Η περίοδος χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη για τους επιχειρηματίες που καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να διατηρήσουν εύρωστες τις επιχειρήσεις.